καλυμμένη. Πού είναι, Βασίλη, Έλενα? Ξέρω εγώ, εγώ είμαι ο Βασίλης. Να κάνω το Βασίλη. Ναι. Η Έλενα είναι μαζί με τον γιατρό μας, τον αγαπημένο, τον παιδίατρο, τον Σπύρο, τον Μαζάνη. Και έναν υπέροχο πόμπιρα. Είναι σε υπόθυμη κατάσταση, καταρχήν να πούμε. Είναι σε κατάσταση εκστασιασμένη. Τι ωραίο μωράκι είναι αυτό. Και φοράει και το τζιν του. Μας ακούτε. Σας ακούτε. Δεν θα μπορούσα να έχω την καλύτερη παρέα. Όπως καταλάβατε, βρίσκομαι με αυτό εδώ το γλυκό αντράκι και τον κύριο Μαζάνη, στο ιατρείο του κυρίου Μαζάνη, όπου θα μιλήσουμε για τη φροντίδα του μωρού, το τι πρέπει να κάνουν όλες οι μανούλες που γυρίζουν σπίτι από το μαιευτήριο, ποια είναι τα βηματάκια που πρέπει να ακολουθήσουν. Κοίτα τα γέλια που μου ρίχνει. Για να έχουν την καθαριότητα του παιδιού τους, τα ματάκια τους, η μητούλα τους, τα φτάκια, αλλά καλύτερα να μας τα πει ο γιατρός μας. Είναι πολύ τηλεοπτικός ο Μπέμπης. Είναι αυτός. Είναι πολύ τηλεοπτικός, του αρέσει πάρα πολύ ο φακός. Φλερτάρει κατάπαυστα με το φακό. Είναι, είσαι έτοιμος, αγάπη μου, είσαι παρουσιαστής εσύ. Έτοιμο είσαι, κοίτα φατσάκι. Γιατρέ μου, καλό μεσημέρι. Είναι 4 μηνών, καλό μεσημέρι. Είναι 4 μηνών, είναι ένα χαρούμενο παιδάκι, ήρεμο. Και θα δείξουμε ότι από την πρώτη στιγμή που πηγαίνουμε στο σπίτι, η μανούλα αρχίζει να, από μόνη της να περιποιείται πια το παιδί της κάθε μέρα, το μωράκι. Έχει το καθημερινό μπάνιο, όπου μία φορά την ημέρα πρέπει τουλάχιστον να το πλένει ολόσωμα το παιδί, από την κορφή μέχρι τα νύχια που λέμε, και ιδιαίτερα το πρόσωπο του μωρού πρέπει να το πλένει με το σαμπουάν, γιατί το δερματάκι των μωρών είναι λιπαρό. Mm-hmm. Αυτή η λιπαρότητα κλείνει τους πόρους του δέρματος και το παιδάκι αρχίζει να πετάει κοκκινίλες στο προσωπάκι. Γι' αυτό καλό είναι τουλάχιστον μία φορά την ημέρα να κάνουμε ένα ολόσωμο μπάνιο. Επίσης, κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάθε φορά που αλλάζουμε την μπάνα, καθαρίζουμε και την περιγεννητική περιοχή, είτε έχει κάνει τσίσα είτε έχει κάνει κακά. Ένα ευαίσθητο σημείο είναι ο αφαλούλης του μωρού, όπου όταν είναι μικρό το μωράκι, μετά το μαιευτήριο χρειάζεται να βάζουμε ινόπνευμα με γάζα, αλλά καθώς μεγαλώνει, όπως είναι τώρα, ας πούμε 4 μηνών, εδώ ο αφαλούλης που έχει τρυπούλα μαζεύει και σκόνες και χνούδι από την μπάνα και από τα ρούχα. Γι' αυτό τουλάχιστον μια φορά την ημέρα, το βράδυ δηλαδή που το κάνουμε μπάνιο, καλό είναι με ινόπνευμα και με μία μπατονέτα μικρή να προσπαθούμε να καθαρίσουμε αυτή την τρυπούλα, όπου μέσα μπαίνουν και σκόνες και χνουδάκι. Μία φορά την ημέρα να το κάνουμε. Δεν πονάει εδώ, είναι δέρμα πια, έχει κλείσει ο αφαλός και είναι ένα κανονικό δέρμα. Αλλά επειδή είναι τρυπούλα, όπως καταλαβαίνετε, μαζεύει. Σωστά. Επίσης, με τον ίδιο τρόπο, πρέπει τουλάχιστον μία φορά την ημέρα να καθαρίζουμε τα αυτάκια του μωρού. Έτσι, τα αυτάκια, τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε εξωτερικά, όχι μέσα την τρυπούλα, και με μία πετσετούλα, με την άκρη της πετσετούλας, αλλά και με μία μπατονέτα, η οποία δεν χρειάζεται να είναι παιδική, γιατί έτσι κι αλλιώς το κάνουμε εξωτερικά. Κοιτάξτε, εδώ μέσα στις έλικες καθαρίζουμε. Δεν βάζουμε ποτέ την μπατονέτα μέσα στην τρυπούλα, γιατί θα χειροτερέψουμε την κυψελίδα. Έξω-έξω, ό,τι έχει βγάλει το αυτάκι, και πολύ πολύ μεγάλη προσοχή εδώ μέσα στις έλικες. Έτσι, Μπέμπι. Γιατρέ, σα παρακολουθεί πάντως. Συνεργάσιμο ο Μπέμπι μας, έτσι. Με τη μητούλα. Δηλαδή, όταν έχει μιξούλες, μπορούμε να βάζουμε φυσιολογικό ορό στη μητούλα, αυτή την αμπουλίτσα, ας πούμε, όπως βλέπετε, που βγαίνει φυσιολογικό ορό, να καθαρίσουμε, να βάλουμε το φυσιολογικό ορό στη μητούλα. Και μετά, με μία μπατονέτα πάλι καθαρή, ό,τι πιάσουμε έξω-έξω, μπορούμε να το καθαρίσουμε. Εντάξει, εντάξει, δεν θα το πειράξουμε καθόλου. Του το κάνει η μαμά του και κλαίει. Γι' αυτό τώρα έκανε αντίδραση. Δεν θα το κάνουμε, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε τα νυχάκια του μωρού, έτσι. Οι γιαγιάδες ξέρουν ότι τα κόβουμε με τον ηχοκόπτη τον παιδικό. Εμείς προτείνουμε αυτήν εδώ τη λίμα. Είναι μια πολύ μικρή λίμα χάρτινη, όπου έτσι όπως καθόμαστε και παίζουμε, μπορούμε ελαφριά, τα νυχάκια είναι πάρα πολύ μαλακά. Έλα, έλα, εντάξει, εντάξει, έχεις δίκιο. Λέει, τι γίνεται τόση ώρα εδώ. Σηκώστε τον. Όπα, όπα, όπα. Σωστά, κύριε Μαζάνη, γιατί με τον ηχοκόπτη φοβόμαστε και λίγο. Για να μην τραυματίσουμε, μην κάνουμε το πιο βαθιά κάποιο κόψιμο, σωστά. Σωστά. Αυτή είναι η βασική καθαριότητα η καθημερινή. Δηλαδή ένα ολόσωμο μπάνιο, τα αυτάκια, τον αφαλούλι, τα νυχάκια, τη μητούλα. Και έχουμε έναν καθαρό μπέμπι. Από εκεί και πέρα μπορούμε μετά το μπάνιο να του κάνουμε και κάποιο μασαζάκι. Δηλαδή βασικά είναι διατάσεις που κάνουμε στα χεράκια και στα ποδαράκια. Για παράδειγμα,
μπορούμε, όπως ξέρουν και οι γιαγιάδες οι παλιές, έτσι, να βάζουμε τα χεράκια μας έτσι, τα κρατάμε εκεί και κάνουμε διάταση. Δηλαδή, καθώς τα κρατάμε, το μόνος φύγεται από μόνο του και έτσι χαλαρώνει. Από την άλλη μεριά τα χεράκια, έτσι, τα πάμε μετά δίπλα στα πλευρά και περιμένουμε εκεί και το μωρό αρχίζει να σφίγγεται από μόνο του και έτσι χαλαρώνει. Τα πάμε σιγά σιγά προς τα επάνω. Εάν αυτό το κάνουμε καθημερινά, αρχίζει μετά ο μπέμπις να συνηθίζει. Αυτός δεν θέλει να είναι εξαπλωμένος. Θέλει να είναι εξαπλωμένος. Όρθιος. Είναι παλικάρι. Όρθιος. Δεν είναι με εξαπλώνησε εμένα κάτω. Όλοι είστε όρθιοι και εμένα με έχετε κάτω. Θέλω κι εγώ να είμαι όρθιος. Να χοροπηδάω, να περπατάω. Γιατρέ, πέρα από, από τη φροντίδα που δείξαμε, νομίζω με λεπτομέρεια, υπάρχει τώρα, είναι μια περίοδος που όσο να είναι η γύρη έξω, η ζέστη, μία κρύο, μία ζέστη, θέλει λίγο προσοχή και για το ντύσιμο του μωρού, αλλά και ό,τι αφορά εξωτερικούς παράγοντες όπως είναι η γύρη. Σε αυτά τα πράγματα, γιατί πρέπει να προσέξουν οι γονείς? Επειδή αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο... Για την κρυώση, αλλά και για να... Επειδή αυτή την περίοδο εμφανίζονται πάρα πολλές αλλεργίες, ειδικά με τη γύρη που υπάρχει και με τη σκόνη αυτή που έρχεται από την Αφρική, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να μην απλώνουμε τα ρούχα των μωρών στο μπαλκόνι. Γιατί παρόλο που τα έχουμε καθαρά, μαζεύουν γύρι και σκόνη και μετά τα βάζουμε στο κορμάκι του μωρού και αρχίζει να έχει από απλούς ερεθισμούς μέχρι και αλλεργίες. Επίσης, το ντύσιμο των μωρών τώρα που αρχίζει η ζέστη πρέπει να είναι πιο ελαφρύ. Τα μωρά ζεσταίνονται περισσότερο από ό,τι ζεσταίνομαστε εμείς οι μεγάλοι. Γι' αυτό πρέπει να τους φοράμε φαλδιά ρουχαλάκια ώστε να αερίζονται και λιγότερη θερμοκρασία στο σπίτι, να ανοίγουμε το παράθυρο να αερίζεται ο χώρος, αλλά και όταν φυσάει να κλείνουμε τα παράθυρα για να μην μπαίνει η σκόνη και η γύρη μέσα και δημιουργεί προβλήματα στο μωρό. Ένας από τους παράγοντες της άνοιξης είναι αυτός. Επίσης θα το βγάζουμε έξω. Από τώρα πρέπει να προσέχουμε τον ήλιο. Γιατί ο ήλιος είναι δυνατός. Πρέπει λοιπόν και να φοράμε καπελάκι. Άρα θα πρέπει να... και κάποια αντιλιακή κρέμα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Από τώρα ξεκινάμε την αντιλιακή με δείκτη πάνω από 20-30. Του βάζουμε στα σημεία εκείνα που θα δει το μωράκι ο ήλιος. Του φοράμε καπελάκι. Αν είναι παιδάκι το οποίο το έχουμε σε ένα καροτσάκι, να έχουμε και ένα σκέπαστρο πάνω από το καρότσι. Αυτά, εμείς είπαμε και λίγα πράγματα παραπάνω, ναι. Γιατί τώρα λόγω καιρού και όσο να είναι, οι καιρικές συνθήκες έχουν αλλάξει και λίγο να διευκρινίσουμε και ορισμένα πράγματα για το κρύο ζέστη, να μην κρυώνουν τα παιδάκια και να μην τα ντύνουμε πάρα πολύ, είτε αν τα βγάζουμε έξω με λίγα ρούχα, να ξέρουμε τι να χρησιμοποιούμε. Σωστά. Αυτά ήταν βασικά τα πραγματάκια που θέλαμε να σας δείξουμε σήμερα με τον γιατρό μας. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Μαζάν και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τη μαμά αυτού του υπέροχου μπέμπι. Και το μικρό μας φίλο. Και το μικρό μας φίλο και τη μαμά του βέβαια που μας τον άφησε έτσι για λίγα λεπτά. Δεν τον ταλαιπωρήσαμε πάρα μας πολύ. Μας τον εμπιστεύτηκε. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ. Εδώ και η μαμά. Ήταν πολύ συνεργάσιμος. Πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ. Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Και σε περιμένουμε. Γεια σας. Γεια σας. Φρετζολάκι, φοβερό. Λοιπόν.